διοικητή του νοσοκομείου αλλά και τους υπεύθυνους εδώ από την πλευρά της διοίκησης και τους εργαζόμενους. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι βρίσκομαι εδώ απευθυνόμενος στο διοικητή του νοσοκομείου διότι θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο δίνει αυτή τη μάχη στην πρώτη γραμμή, αυτή τη δύσκολη μάχη εναντίον της πανδημίας, εναντίον του κορονοϊού. Γιάννη, να ακούσουμε το φυσικό ήχο και επιστρέφω. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Είμαστε ένα νοσοκομείο αναφοράς που έχουμε ανταποκριθεί μέχρι σήμερα με απόλυτη επιτυχία στις παροχές των υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα σε ασθενείς με COVID. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε 30 ασθενείς με COVID και 7 στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι χαρά μας που ήρθατε να σας ενημερώσουμε από κοντά για όλα εγώ τα θέματα. Για να μάθω περισσότερα για την προσπάθεια που κάνετε, αλλά ταυτόχρονα και για να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και όλο το προσωπικό και το διοικητικό, κυρίως όμως το νοσηλευτικό, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που δίνουν μια δύσκολη μάχη αυτές τις μέρες για να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή και ελπίζω να τη δίνουν με τη στήριξη όλων μας, όχι μόνο την στήριξη στα λόγια αλλά και στην πράξη. Να συγχαρώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι, για τη μάχη που δίνουν. Γιάννη. Στη συνέχεια λοιπόν ακολούθησε σύσκεψη εδώ στο ισόγειο του νοσοκομείου με το διοικητικό προσωπικό αλλά και τους γιατρούς και τους εκπροσώπους των νοσηλευτών. Περίπου μία ώρα κράτησε αυτή η ενημέρωση προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην πρωθυπουργό. Ήταν μαζί του η πρώην Υπουργή Υγείας, ο κύριος Ανδρέας Ξανθός και ο Παύλος Κολάκης, οι οποίοι συνόδευαν τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι γνωστές οι θέσεις που έχει διατυπώσει η αξιωματική αντιπολίτευση σε ό,τι αφορά το θέμα της υγειονομικής κρίσης. Καταρχήν, να σημειώσω ότι όλη αυτή την περίοδο, από τη στιγμή που ξέσπασε αυτή η πανδημία, κρατάει, όπως έχει επισημανθεί και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια συνενετική στάση, μια στάση προκειμένου, όπως λέει, να βάλουμε πλάτη για να βγούμε από αυτή την τραγωδία, από αυτό το πρωτοφανές, από αυτά τα πρωτοφανή γεγονότα τα οποία ζει η Ελλάδα και ο πλανήτης ολόκληρος. Οι θέσεις λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστές. Δηλαδή ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, περισσότερες επιπλέον προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού για την ενίσχυση του συστήματος σε αυτές τις δύσκολες ώρες, επίσης να αυξηθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας, καθώς επίσης όπως επισημαίνεται και η αύξηση των μονάδων από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, των μονάδων εντατικής θεραπείας. Τέλος, αυτό που τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν μαζικά τα τεστ στον πληθυσμό προκειμένου πλέον να έχουμε μια εικόνα συνολική για το τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία και όχι μόνο μέσα από τα κρούσματα τα οποία έχουν καταγραφεί από τις ιατρικές εξετάσεις και τον επίσημο κατάλογο τον οποίο ενημερωνόμαστε κάθε απόγευμα. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα